Αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εύχομαι να έχετε ένα καλό απόγευμα όλοι σας. Σήμερα σας είχα προαναγγείλει αυτό το θέμα από χθες και λέγαμε εδώ, μάλιστα πριν βγούμε στον αέρα διάφορα με τον καλεσμένο μας, μεταφέροντάς του τα σενάρια που ακούγονται. Και δεν μιλώ για τίποτε άλλο, μιλώ για το σχέδιο εστία. Πώς προχωρεί. Γιατί είναι μειωμένη η ανταπόκριση από δανειολήπτσες. Εκποιήσεις και δάνεια, ποιοι δεν είναι καλυμμένοι, δεν ξέρω ποιοι είναι βέβαια. Και θα επιχειρήσουμε μια έτσι γενικότερη συζήτηση περί της πορείας και των προτεραιοτήτων της οικονομίας. Μαζί μας σήμερα, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο κύριος Άγγελος Βότσης. Κύριε Βότση, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Γεια σας, χαίρετε. Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά ως Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, αντιλαμβάνεστε, εκεί συζητούνται όλα. Ή καταλήγουν, είτε αρχίζουν, είτε βρίσκονται στην πορεία. Εύχομαι να μας διαφωτίσει για αρκετά θέματα και ειδικότερα στα ερωτήματα που έθεσα στην εισαγωγή μου. Σκοπός είναι να λύσουμε και απορίες, αλλά και να ενημερωθούμε. Γι' αυτό, όπως και κάθε μέρα, με τη δική σας πάντοτε συμβολή, στο 25245111, τηλεφωνικός, μπορείτε να επικοινωνείτε, ή γραπτός στους γνωστούς λογαριασμούς της εκπομπής μας, η Αλήθεια Καίει, σε Facebook και Twitter. Κύριε Βότση, πώς προχωρεί το σχέδιο εστία? Έχουμε ακούσει ότι λίγος είναι ο κόσμος που ενδιαφέρεται, ότι και ήδη οι τραπεζικοί σε πολλά θέματα δεν είναι σε θέση να ενημερώσουν τον κόσμο πώς προχωρεί, τι είναι και ποια κατάληξη θα έχει. Κάποιοι απερίφθησαν και θεωρώ ότι από εκεί άρχισε το πρόβλημα τότε που έκαναν τις αιτήσεις και τελικά ακούσαμε μια δήλωση, ήταν, δεν ήταν πληροφορία, όχι, κάντε λέει, και όσοι δεν εγκριθούν μπορεί να δημιουργηθεί ένα άλλο σχέδιο. Ακούσαμε περί εστία 2 για να καλυφθούν όλοι. Ο κόσμος δεν το πιστεύει. Σας ακούμε, αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Θα δώσουμε την εικόνα στον κόσμο όπως κάναμε τόσα χρόνια. Πάντα. Απλά για να καταλάβει τι γίνεται. Τι είναι το εστία? Είναι μια προσπάθεια που η κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει μετά από πίεση της Βουλής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με ένα σχέδιο το οποίο πήρε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στόχο έχει να προστατεύσει από εκποίηση πρώτες κατοικίες με συγκεκριμένα κριτήρια. Γιατί χρειάστηκε αυτό το σχέδιο? Γιατί φάνηκε ότι πέρασαν αρκετά χρόνια από την κρίση, δάνεια εξακολουθούν να είναι μη εξυπηρετούμενα με υποθήκη την πρώτη κατοικία. Και εφόσον η έγνοια όλη του πολιτικού συστήματος είναι να προστατεύσει τις πρώτες κατοικίες από εκποίησεις, έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Το σχέδιο εστία, γιατί πολλοί λένε έγινε για τις τράπεζες, βολεύει πολλούς. Βολεύει τις τράπεζες, διότι θα ξεφορτωθούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτά τα δάνεια τα οποία σήμερα τα κρατάει η τράπεζα και για τα οποία έχει κάνει και προβλέψεις ότι θα έχει ζημιές από αυτά τα δάνεια, τη συμφέρει να τα ξεφορτωθεί, να φύγουν από τον ισολογισμό της στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με αποτέλεσμα να μειωθούν και οι ανάγκες της για προβλέψεις. Δηλαδή, λεφτά που έχει βάλει στην πάντα, θα μπορεί να μην τα έχει πλέον στην πάντα, να τα έχει στα έσοδα της, να τα έχει στον ισολογισμό της και να μπορεί να τα αξιοποιήσει, αντί να τα κρατάει εκεί για τις ζημίες που έχουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Άρα η τράπεζα ευνοείται από αυτή την κατάσταση. Ο δανειολήπτης βεβαίως ευνοείται, διότι διασφαλίζει ότι δεν θα εκποιηθεί το σπίτι του, πρώτη κατοικία του, και το δάνειο του κατά μέσο όρο θα έχει ένα κούρεμα 30%, 33%, δηλαδή αν χρωστούσε 150.000, κατά μέσο όρο αυτές θα γίνουν 100, και τα 2/3 για τη δόση των 100 θα την πληρώνουν εκείνος και το 1/3 θα πληρώνει ο φορολογούμενος. Ναι. Μου πείτε τι κερδίζει ο φορολογούμενος. Θεωρώ ότι και ο φορολογούμενος, στο τέλος της ημέρας,
θα έχει κάποιο όφελος, με την έννοια ότι σε όλες τις αναλύσεις των εποπτικών, των οίκων οι οποίοι μας ελέγχουν την κυπριακή οικονομία και βγάζουν κάθε τόσο τις ανακοινώσεις τους και καθορίζουν το πού βρίσκεται η κυπριακή οικονομία, λένε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η μείωση, είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πρέπει να τα μειώσουν. Mm-hmm. Από αυτό θα εξαρτηθεί και πόσο ανεβαίνει το στάτους της κυπριακής οικονομίας. Όσο ανεβαίνει το στάτους της κυπριακής οικονομίας, αυτά που ακούμε το β, συν, α, πλην, α κλπ. Όσο ανεβαίνει η βαθμολογία, σημαίνει η οικονομία σου πάει καλύτερα, άρα το χρήμα που δανείζεται το κράτος σου θα το αγοράζει πιο φθηνά, θα το δανείζεται με φθηνότερο τόκο. Άρα στο τέλος της ημέρας όλη η οικονομία, και οι φορολογούμενοι δηλαδή, θα έχουμε κάποιο όφελος από αυτή την εξέλιξη. Προχώρησε το εστία, 1η του Σεπτέμβρη ξεκίνησαν οι αιτήσεις. Οι δυνητικοί δικαιούχοι βάσει των στοιχείων των τραπεζών ήταν περίπου 12 ή κάτι κοντά στις 12-13.000 και μέχρι τώρα έχουν κάνει πολύ λίγη αίτηση. Μέχρι πριν δύο εβδομάδες, τρεις ήταν 1.000. Από τη δική μας πλευρά, σαν Επιτροπή Οικονομικών, εγώ από την πρώτη, από το καλοκαίρι που ξεκίνησε ο καβγάς για τις εκποιήσεις, και θα πούμε το δεύτερο κομμάτι που θα παρουσιάσουμε απόψε. Είχα πει ότι στην πρώτη συνεδρίαση Επιτροπής Οικονομικών από το Σεπτέμβρη που ξεκινούμε, και ήταν 8 του Σεπτέμβρη, θα ξεκινήσουμε με το εστία και τις εκποιήσεις. Γιατί? Για να ενημερωθούμε για το εστία, το υποεστία και το εστία 2. Γιατί το ονόμασε έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι είναι το εστία 2 και το υποεστία. Το εστία είναι αυτό που ξέρουμε. Το υποεστία ονόμασα έτσι για να μπορούμε να καταλάβουμε, είναι αυτούς οι οποίοι, ενώ όλα τα άλλα κριτήρια τα πληρούν, νιώθουν ήδη ότι ακόμη και τα 2/3 της δόσης δεν μπορώ να τα πληρώνω. Αυτούς τους είπαμε υποεστία. Και λέει η κυβέρνηση, αυτοί να κάνουν αίτηση, εφόσον πληρούν τα άλλα κριτήρια, και την ώρα που θα μαζευτούμε να δούμε πόσοι είναι. Είναι 10, είναι 100, είναι 500, πόσοι είναι αυτοί που ακόμη και με αυτούς τους όρους που ανέφερα προηγουμένως, κούρεμα το 1/3 του δανείου, τα 2/3 θα πληρώνεις, το 1/3 θα σου πληρώνει ο φορολογούμενος, ούτε αυτά μπορεί να τα πληρώνεις. Θα πρέπει να δω τι θα κάνω με αυτούς και θα βρω μια φόρμουλα και για αυτούς. Και θα αφήσουν το χρέος όπως έχει, δεν θα εξετάσουν αν μπορούν να γίνουν διαγραφές. Δεν έχουμε ακόμη μείωση μπροστά μας τι σκέφτεται το κράτος να κάνει. Πρώτη κουβέντα του κράτους είναι. Άρα δικαιολογημένα και οι τραπεζίτες δεν ξέρουν. Όχι, όχι. Να πω όμως. Και κατ' επέκταση είναι ο κόσμος. Ακόμη και να μην ξέρουμε τι είναι το υποεστία, αιτήσεις για το εστία πρέπει να γίνουν. Για να δούμε το μέγεθος του προβλήματος. Να πω και για το εστία 2 για να έχουμε πλήρη εικόνα. Το εστία 2 ονόμασε αυτό που λέμε όλοι. Καλά, αυτός που είναι κάλο πληρωτής και πληρώνει το δάνειο του είναι κορόιδο. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι και γι' αυτόν. Ναι, εγώ το 17 πλήρωνα και δεν δικαιούμαι το εστία. Ας πούμε. Έτσι. Διότι εκείνη είναι μια υποκατηγορία που την έβαλα για συζήτηση. Α, ακριβώς. Εκεί ο υπουργός είπε ότι αυτούς να κάνουν και αυτή η αίτηση και θα δούμε τι θα κάνουν. Ρώτησα τρεις φορές γιατί μου το είπε έτσι. Χωρίς να ήταν γραμμένο, το είπε σε ερώτηση που του είχα υποβάλει και την επιβεβαίωσα γιατί έχει αρκετό κόσμο που είναι σε αυτόν το. Ήταν καλοπληρωτής μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017. Μετά δεν μπορούσε να συνεχίσει να πληρώνει τη δόση της αναδιάρθρωσης του και είναι εκτός του εστία. Και αυτοί να κάνουν αίτηση. Αυτό είπε ο υπουργός και το επανέλαβε στην ερώτηση μου σαν απάντηση τρεις φορές. Γι' αυτό και αυτοί πρέπει να κάνουν αίτηση για να δούμε πόσοι είναι και τι πρέπει να κάνουν. Για το εστία 2, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν συζητά να μπορεί να αντιχορηγήσει το κράτος αυτούς που είναι καλοπληρωτές. Και εμείς σκεφτήκαμε. Δεν θα γίνει τίποτα. Όχι, υπέβαλα ερώτηση προς τις τράπεζες, την οποία ζήτησα απάντηση να έχω την Δευτέρα. Γιατί θα συνεχίσω να σας πω. Την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι. Είχα πει ότι η πρώτη συνεδρίαση επιτροπής ξεκινάμε αυτά τα θέματα και κάθε μήνα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής θα υπάρχει ενημέρωση για όλα αυτά για να ενημερώνει και ο κόσμος πού βρισκόμαστε. Καλό αυτό. Για το εστία 2, λοιπόν, αφού δεν μπορεί να γίνει κάτι με χρήμα από το κράτος, εγώ παλιά είχα υποβάλει και μια ανησύχηση στις τράπεζες, την οποία έχω δει να ελοποιείται σε ελληνικές τράπεζες. Το έχω δει ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Ελλάδα κάνει αυτή την εισήγηση. Η εισήγηση είναι ένας καλοπληρωτής δανείου που χρωστά, ας πούμε, 50 δόσεις. Έχει μπροστά του 4 χρόνια να πληρώνει δόσεις. Του προτείνουν στην Ελλάδα, κύριε, αν πληρώνεις ένα. Μέχρι τις 45 δόσεις, ας πούμε, ένα ποσοστό των δόσεων σου, τις τελευταίες τις χαρίζω. Άρα, τον κρατάς να είναι και καλοπληρωτής, δεν δημιουργάς το moral hazard που λέμε τον ηθικό κίνδυνο
αφού ακούει ότι έχει προγράμματα που χαρίζουν, κόβουν δάνεια, να μην γίνω κι εγώ κακοπληρωτής. Και στο τέλος του δρόμου τον επιβραβεύεις με μια αφαίρεση από κάποιες δόσεις. Το έβαλα στην συζήτηση και ζήτησα από τις τράπεζες οι ίδιες να έρθουν να το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρία. Η επόμενη συνεδρία είναι τη Δευτέρα που έρχεται και φιλοδοξώ ότι θα ενημερωθούμε για τις αιτήσεις στο εστία, πόσες έχουν γίνει. Μου λένε κάποιοι, μα είναι πολλά που ζητάμε, 45 σελίδες να γεμίσουν. Λέω ότι σωστά τα ζητάμε. Γιατί? Διότι είναι χρήμα του φορολογούμενου που θα πάρουμε για να δώσουμε αυτά τα λεφτά. Τα έντυπα τα οποία αναφέρονται στο τι πρέπει να προσκομίζεις είναι 2 σελίδες. Και τα υπόλοιπα ζητούν πολλά, το έχω δει. Και είναι και αρκετά διευκρινιστικό για κάποιον που... Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε τώρα. Ένας πολίτης ο οποίος... Αυτά όμως τα έχουν ήδη οι τράπεζες μέσα, έτσι. Κάποια μπορεί να τα έχουν, όχι όλα. Mm-hmm. Όμως, ένας πολίτης, ο οποίος δεν είναι ένας τυχαίος περαστικός που δεν είχε ποτέ σχέση. Είχε δάνεια, είχε υποχρεώσεις, είχε με την τράπεζα συναλλαγές για πολλά χρόνια. Δεν είναι άσχετος με αυτό το θέμα. Αυτός ο πολίτης που θα ωφεληθεί με κούρεμα και με μείωση της δόσης που θα πληρώνει ο φορολογούμενος που θα πληρώνει πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι κάποιος επιτίδιος που κοροϊδεύει το σύστημα. Γι' αυτό πρέπει να είναι αυστηρά τα κριτήρια. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει, θα δούμε πώς προχωρούν. Θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα θα αυξάνονται οι αιτήσεις και αναλόγως θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Το άλλο κομμάτι είναι οι εκποιήσεις. Και ο κίνδυνος εκποιήσεων, όχι μόνο για αυτούς του εστία, διότι όσοι όσοι υποβάλλουν αίτηση για το σχέδιο εστία, αυτόματα αναστέλλονται οι διαδικασίες για οποιαδήποτε εκποίηση. Αυτή η αδικία ωστόσο, γιατί εξακολουθεί να υφίσταται? Ότι? Δηλαδή, γιατί αυτοί που πλήρωναν το 17 να μην δικαιούνται να υποβάλλουν σε αυτό το ευλογημένο το εστία? Είπαμε ότι δικαιούνται τώρα. Τώρα δικαιούνται. Ο Υπουργός έχει πει... Όχι, ο Υπουργός μας είπε ότι προηγουμένως είπε ας το κάνουν και βλέπουμε. Την αίτηση. Την αίτηση. Κάνοντας την αίτηση, αναστέλλεται και για αυτούς η διαδικασία εκποίησης. Και θα κριθεί από το Υπουργείο Εργασίας που είναι ο φορέας που το χειρίζεται το εστία, ναι, αν δικαιούνται ή όχι. Και εγώ πιστεύω, και εγώ λέω θα το παλέψω όσο με αφορά, ότι αυτή η ομάδα είναι στην ομάδα εστία 2 αυτή. Δηλαδή, ναι, θεωρούνται ότι είναι καλοπληρωτές. Ότι είναι καλοπληρωτές. Αυτό όμως ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπατε ότι δεν το είδε με θετικό μάτι. Γι' αυτό, όταν δούμε για πόσες αιτήσεις μιλάμε, εκεί θα πρέπει να καταταχθούν αυτοί οι άνθρωποι σε κακοπληρωτές στην ουσία, όχι καλοπληρωτές. Διότι σήμερα που μιλάμε, μετά το 17, το Σεπτέμβρη, ήταν κακοπληρωτές. Τα δάνεια ήταν μη εξυπηρετούμενα. Εκεί είναι που πρέπει να το παλέψουμε. Να δούμε για πόσους μιλούμε. Έχω αρκετές περιπτώσεις. Έχω κάποιες περιπτώσεις υπόψη μου και πολλοί έχουν υπόψη τους περιπτώσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει μια ελπίδα που θα την παλέψουμε και για αυτούς τους ανθρώπους. Από την άλλη, για να πάω στο επόμενο κομμάτι, έχουμε το πρόβλημα με τις πιθανές εκποιήσεις. Αφού με το εστία και όσους υποβάλλουν αίτηση διασφαλίζεται ότι δεν θα προχωρήσουν εκποιήσεις και για να είμαστε δίκαιοι, μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν έχουν γίνει αυτές οι εκποιήσεις που πολλοί φοβόντουσαν ότι θα ξεκινήσουν οι τράπεζες να κάνουν μέρα με τη μέρα μαζικές εκποιήσεις πρώτης κατοικίας. Δεν το έχουμε δει. Κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που να δουν έχουν ανασταλεί είτε με την παρέμβαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, είτε με τα παρεμβάσεις και προς τις τράπεζες και έχουν ανασταλεί. Βλέπουμε κάποιες εκποιήσεις δεν αφορούν πρώτη κατοικία ή δεν αφορούν πρώτη κατοικία που δεν έχει περιπτώσεις που και ο ίδιος ο δανειολήτης θέλει να γίνει μια εκποίηση. Έχει περιπτώσεις που επέλεξαν ότι πρέπει να πουληθεί το ακίνητο. Δεν είναι απόλυτο ότι. Αλλά μιλάμε για εκποίησεις που δεν θέλει ο δανειολήτης να γίνουν. Είναι εκποίηση να πάω εγώ στην τράπεζα και να πω, κύριε, δεν βρίσκω αγοραστή, δεν μπορώ να πληρώνω τα λεφτά, πάρτε το. Ναι, θα γίνει εκποίηση. Θα γίνει πληστηριασμό για να πουληθεί. Τι θα το κάνει η τράπεζα? Και τότε θα μπορεί να διαγραφεί το δάνειο του ή. Εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνει. Αν δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία και η μόνη εγγύηση τη τράπεζα είναι το σπίτι, θα το πουλήσει, θα πάρει τι μπορεί να πάρει η τράπεζα και τελειώσα. Ναι, δεν μπορεί να γίνει δηλαδή μια διευθέτηση μεταξύ δανειολήπτη και τράπεζα πριν προχωρήσουν. Μπορεί να γίνει. Όλες αυτές οι διαβουλεύσεις που γίνονται και πολλοί έχουν καταλήξει σε συμφωνίες με τις τράπεζες για να βλέπουμε όλη την εικόνα.
Ναι, αυτό είναι που λέω. Μπορεί να πάω να κάνω συμφωνία με την τράπεζα, ρε παιδί μου, προσπάθησα να το. Δεν μπορώ να πληρώνω πρώτα απ' όλα. Πάρ' το μέσα εσύ. Το λοιπόν, ναι. Το έβαλα και στην. Κυρίως Σαμαρόδο, ό,τι ωφελήματα έχει όσον αφορά φορολογίες που μειώνονται, αφαιρούνται, τα έχει και σε αυτήν την περίπτωση. Είτε το πουλήσει για εξόφληση δανείου, είτε το πάρει τράπεζα μέσα, έχει τα ωφελήματα ο δανειολήπτης όσον αφορά τη φορολόγηση και το τι πληρώνει σε τέλη, φόρους, κτηματολόγια κλπ. Αυτά έχουν αφαιρεθεί και υπάρχει και πρόταση νόμου για παράταση, η οποία θεωρώ ότι θα περάσει. Ναι. Λοιπόν, δοκιμάσαμε το καλοκαίρι να βελτιώσουμε κάπως την νομοθεσία που αφορά τις εκποιήσεις για να αποφύγουμε αυτό που γίνεται σήμερα στα δικαστήρια. Δυστυχώς, η πρώτη απόπειρα που κάναμε έγινε αναπομπή στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η δεύτερη απόπειρα που κάναμε μια τροποποίηση στην αρχική μας πρόταση πάλι έγινε αναφορά στο ανώτατο και είμαστε εκεί που ήμασταν από το 2018. Άρα είναι εδώ που ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, γι' αυτό και πάλι θα ενημερωθούμε τη Δευτέρα, έχει αναλάβει πρωτοβουλία όπως υποσχέθηκε και δημόσια δηλώνω την ικανοποίησή μου γιατί ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας παρουσιάζεται θετικός του να βοηθήσει τη Βουλή σε αυτό που ήθελε να κάνει και μας δήλωσε στην πρώτη συνεδρία του Σεπτέμβρη που κάναμε ότι η Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς προσπαθεί να φέρει ενώπιον μας μια πρόταση που θα είναι αποδεκτή και από τους θεσμούς και θα απαντά στις ανησυχίες των βουλευτών σε σχέση με το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια και την πιθανότητα να επιτύχει. Γιατί και σήμερα υπάρχει το δικαίωμα. Λέει ο κόσμος, δεν έχω δικαίωμα να πάει δικαστήρια. Έχει δικαίωμα να πάει δικαστήριο, αλλά δυστυχώς τα δικαστήρια με τον τρόπο που δικάζουν, επειδή οι τράπεζες θεωρούνται φερέγγιες, δεν παίρνει ο κόσμος αυτό που ζητά την αναστολή. Άρα στην ουσία χάνουν αυτό περίπου το δικαίωμα που θα είχαν. Εκεί δουλεύει τώρα ο διοικητής, μας είπε ότι προς το τέλος του Οκτώβρη θα είναι έτοιμος. Εγώ για να μην το αφήσω να ξεχαστεί, κάθε μήνα θα είναι μπροστά μας. Να δούμε. Τέλειωσε. Είναι έτοιμη η πρόταση. Την ερχόμενη Δευτέρα, τι είναι ακριβώς που αναμένεται? Θα είναι για συζήτηση το εστία και τι ακριβώς ετοιμάζει η κυβέρνηση, πώς πάει το εστία 2 και το υποεστία, αυτά που είπαμε πριν, και ενημέρωση. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε κανένα καλό νέο για το εστία 2. Ό,τι έχουμε θα ενημερώσουμε τον κόσμο αυτό. Για το εστία 2 σου λέω, το παλεύω με δύο. Ναι. Αυτούς οι οποίοι θεωρούνταν το Σεπτέμβριο 17 σωστοί έναντι των δανείων. Μέχρι τώρα μπορεί να συνεχίζουν να πληρώνουν οι άνθρωποι. Ναι. Αλλά είναι με διακανονισμούς και με χίλια δυο. Είναι μετά από αναδιάρθρωση. Εδώ είναι το θέμα. Ναι. Και έκανα αναδιάρθρωση. Έκανα, την ώρα που αυξήθηκε η δόση, δεν μπορούν να την πληρώσουν. Ήταν αναδιαρθρώσεις. Αυτό όμως είναι και ευθύνη της τράπεζας, κύριε Βότση. Ήταν αναδιαρθρώσεις. Αφού ήξερες τα εισοδήματα τι του βάζεις μια δόση. Εγώ τις ονομάζω μη βιώσιμες αναδιαρθρώσεις. Σωστό. Και εδώ είναι που ποντάρω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς. Και βάζω και την ιδέα για το εστία 2 των τραπεζών που σας έχω πει προηγουμένως. Ελπίζω να τα καταφέρετε, αλλά πάρτε να έχετε και εδώ για να σημειώνετε. Λοιπόν, ελπίζω να τα καταφέρετε, διότι θεωρώ θα αυξηθούν κατακόρυφα οι αιτήσεις, αν ας πούμε τη Δευτέρα, την Τρίτη, βγει μια απόφαση ότι ξέρετε θα στηρίξουμε αυτούς και αυτούς, είναι η λυμμένη απόφαση, τότε ο κόσμος θα σου πει ρε παιδί μου έχω να ωφεληθώ. Η απόφαση πάω να κάνω είναι την αίτηση να κάνουν αίτηση και η κυβέρνηση θα δει τι θα προτείνει για υποεστία. Θα το δούμε. Εμείς θα το παρακολουθούμε, θα δίνουμε τα στοιχεία στον κόσμο, να δούμε πώς προχωρά και επαναλαμβάνω ταυτόχρονα θα παρακολουθούμε και τι γίνεται με τις εκποίησεις ευρύτερα, όχι μόνο για την πρώτη κατοικία, ευρύτερα. Μέσα από τον μηχανισμό που η Κεντρική Τράπεζα επεξεργάζεται τώρα να μας προτείνει και ελπίζω μέχρι το τέλος του Οκτώβρη να είναι ενώπιον μας η εισήγηση της Κεντρικής. Θα την υιοθετήσουμε σαν Επιτροπή και σαν κόμματα πιστεύω όλοι θα την υιοθετήσουμε για να προχωρήσει και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, 6 και 30 και 31 το πολύ πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό και είμαστε κοντά. Θα μεταφέρω τις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζω με χρονόμετρο 20 δευτερόλεπτα ο καθένας τηλεφωνικά. Για να μην νιώθω εγώ κάθε μέρα άβολα ότι δεν πρόλαβα να βγάλω τον κόσμο άλλο. Περισσότερον κόσμο. Μία γραπτή, υπάρχουν διάφορα, κάποια έχουν απαντηθεί. Η κυρία Χριστιάνα όμως μας λέει, καλησπέρα σας λέει, είμαι μονογονιός, πάντα πιεζόμουν να πληρώνω τις δόσεις μου και τώρα μου είπαν ότι δεν δικαιούμαι να υποβάλω στο εστία
γιατί πλήρωνα τις δόσεις μου. Ναι. Δεν είναι αδικία αυτό. Ναι, αυτό που σας είπα πριν. Ο κύριος Γιώργος, κύριε Βότση, σας παρακαλώ. Άρα για να απαντώ, η κυρία Χριστιανά, το ναι. δάνειο δεν είναι, είναι εξυπηρετούμενο. Μάλιστα. Ο κύριος Γιώργος. Το αιστεία γίνεται για να μην εξυπηρετούμενα δάνεια. Ο κύριος Γιώργος, κύριε Βότση, σας παρακολουθώ χρόνια. Είστε έντιμος άνθρωπος και ειλικρινής. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορεί όμως η κατάσταση σήμερα να λειτουργεί υπέρ των τραπεζών. Τι σημαίνει ότι οι σημερινοί δανειολήπτες δεν είναι, αυτά τα Greek English το λέω 100 φορές, με δυσκολεύουν, δεν είναι καλοί πληρωτές. Εγώ το 17 πλήρωνα. Έκανα την αίτηση μου, μου είπαν ότι επειδή πλήρωνα δεν δικαιούμαι. Πληρώνω μέχρι σήμερα, λέει ο άνθρωπος, και δεν πάω να κάνω την αίτηση στο εστία, διότι απλά δεν πιστεύω το κράτος μου, την κυβέρνησή μου, ότι θα εξυπηρετήσει και όλους τους υπόλοιπους, όπως και τη δική μου περίπτωση. Δεν δικαιούται το εστία. Ο Γιώργος, δεν δικαιούται. Διότι το δάνειο του είναι εξυπηρετούμενο. Για να μπει στο εστία, σε καθάρισμα, για να μπει στο εστία κάποιο, το πρώτο κριτήριο θα πρέπει το Σεπτέμβρη του 2017, που τραβήχτηκε η γραμμή, το δάνειο να ήταν μη εξυπηρετούμενο. Γι' αυτό απαντήσαμε στο ερώτημα. Εγώ που στερούμε, λέει η αγαπητή Χριστιανά, και πληρώνω τη δόση μου, δεν μπορώ να μπω σε εστία. Ναι, δεν μπορεί να μπει σε εστία. Διότι δεν θέλουν το σύστημα να σταματήσουν όλοι απλώς τα δάνεια τους για να μπουν στο εστία. Τραβήχτηκε μια γραμμή. Δυστυχώς κάποιοι είναι εκτός της γραμμής. Δυστυχώς πρέπει να είναι συνεπείς με τα δάνεια τους, διότι μετά δεν θα έχουν ευκαιρία να τα αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Γι' αυτό προσπαθούμε να σκεφτούμε κάποιους τρόπους να νιώσουν και αυτοί οι άνθρωποι λίγο καλύτερα. Γι' αυτό είπα τις δύο ιδέες πριν. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις να έχουν φόρο απαλλαγή κλπ. Αυτό θα ισχύει για όσους πληρώνουν φόρο. Έχεις που δεν πληρώνουν φόρο. Άρα μπαίνει εκεί ένα πρόβλημα. Ένα λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Θα βγούμε από μέσα. Θα ξεκινήσω να μεταφέρω. Πάμε τηλεφωνικές σύντομα. Ο κύριος Σοφοκλής. Καλησπέρα, κύριε Σοφοκλή μου. Καλησπέρα, Δημήτρη. Σ' ακούμε σύντομα. Ποια κόμματα ψήφισαν το σχέδιο εστία, κύριε Βοτσί? Κανένας. Το σχέδιο εστία δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή. Είναι σχέδιο της κυβέρνησης. Η Βουλή απλά ψηφίστηκε. Σχέδιο της κυβέρνησης, ναι. Δεν εγκρίνεται από τη Βουλή. Πότε άρχισε η κρίση στον κατασκευαστικό τομέα? Το 9, το 10 ή το 13? Πότε ανοίγω στον κατασκευαστικό τομέα? Σε ρωτώ, κύριε Σουγλή, επειδή δεν κατέχετε. Από το 9, κύριε Σουγλή, που είσαστε στην κυβέρνηση με το ΑΚΕΛ, αυτούς τους ανθρώπους που ήταν άνεργοι και που δεν μπορούσαν να πληρώσουν, και σε αυτούς είμαι και εγώ, με 700 ευρώ το μήνα σύνταξη, πώς θα μπω στο εστία να πληρώσω που έκανα 100.000 λίρες δάνειον το 6 αρχείο σπίτι μου και έκτισα και προηγούμενο σπίτι και πια μου το ειδούσε τώρα μου το πιάνει οι τραπεζίτες, τι έφταια εγώ? Γιατί δεν επιβάλλεται τους τραπεζίτες να πληρώσουν να έχουν μέρος και αυτοί και η κυβέρνηση φέρνει την ευθύνη? Γιατί δεν παγωπίσετε τα δάνεια όπως έγινε το 1974, κύριε Σούγλη? Ευχαριστούμε, κύριε Σοβοκλή. Ευχαριστούμε, κύριε Σοβοκλή. Έτσι με κυβέρνηση, με πρόεδρο τη Δημοκρατία. Κύριε Σοβοκλή, συγκεντρώθου λίγο. Πάμε στον κύριο Στέγιο. Κύριε Στέγιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη μου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ, να σε καλά. Χαιρετίζω τον καλεσμένο μα. Yes. Σύντομα, λοιπόν, είχαμε δάνειο 35.000. Το καταφέραμε να πάει στι 10. Με την κρίση του 2013, επίεν πάλι στι 35. Έχουμε υποθήκη δυστυχώς ένα χωράφι μισού εκατομμυρίου για ένα γελίο ποσό, επειδή είμαστε νομοταγείς πολίτες και κάναμε τη διαδικασία όπως έπρεπε. Τους κάνουμε πρόταση να σας δώσουμε 20.000 και να εξοφλήσει και δεν δέχεται η τράπεζα. Δηλαδή δεν κάνει που πάμε να προσφερθούμε, δεν μας εγκρίνουν κιόλας. Γιατί τούτη η εχθρότητα στον κόσμο? Είναι πραγματικά η εχθρότητα. Κύριε Στέγιο, με ευχαριστώ. Κρατά σημειώσει ο κύριο Βότση, διότι μετά τα μηνύματα σα πήρα πάω σε διάλειμμα και αμέσω μετά θα απαντήσει σε όλου σα. Ο κύριο Κώστα. Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πιο δυνατά, κύριε Κώστα, μου σα ακούμε. Ναι. Καλησπέρα. Έχω να δηλώσω ότι οι 56 τότε βουλευτέ που ψηφίσαν τον νόμο αποτύχαν παραγωγό πρώτον και δεύτερον. Ένας που για 10 χρόνια δεν πληρώνει τα δάνεια του.
έρχεται τώρα η τράπεζα, έρχεται τώρα το ευθεία να τους ανταμείψει και εμείς που με τόσες δυστυχίες, με τόσους κόπους να πληρώσουμε τα λεφτά, με τόσους δυστυχίες να πληρώσουμε τις δόσεις μας, να έρχονται να μας πούνε έτσι και ούστε και 10 βήματα να διαφρώσουν το 17. Με ποια λογική απορώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Χειρίγερο κύριο Κώστα. Για όπως είδαμε που δεν κλείνουμε την τετράδα με την κυρία Μαρία για την ώρα. Κυρία Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Έχω κάνει 15.000 λίρες δάνειο και μου το ανεβάσει 280.000 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω ότι ο άντρας μου έχει πεθάνει και έχω μια ασφάλεια 70.000 ευρώ. Αυτή μπορεί να τη δεχτεί μέσα. Όμως δεν εργάζομαι, δεν έχω καθόλου πόρους. Δηλαδή, πώς θα δεχτεί εμένα το εστία. Άμα κάνω έντυξη. Λοιπόν, ευχαριστούμε κυρία Μαρία. Θα κλείσω με ένα γραπτό μήνυμα. Πού είναι το, να το βρούμε κιόλας. Είναι εδώ ο κύριος... Ο κύριος Ανδρέας. Ανδρέας Μιχαήλ, παρακαλώ ρωτήστε τον κύριο Γότση αν έχει ακουστά τις αποφάσεις του Επιτρόπου Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου για τις καταχραστικές ρήτρες αν τραπεζών. Αν τις έχει ακουστά, σας πείσε λίγο κύριο Γότση. Η Βουλή πού στέκει σε αυτή την περίπτωση, τι κάνει, γιατί δεν πιέζει τον εισαγγελέα να τα πάρει στο δικαστήριο. Πολύ τα μισά από αυτά τα δάνεια δεν ήταν μη εξυπηρετούμενα, δεν υπηχρεώνονταν με τις καταχραστικές. Και αυτό μεγάλο κεφάλαιο. Τεράστιο. Μπράβο κύριε Ανδρέα που το εντόπισες, γιατί πρέπει να το στυλιτεύσω ακόμη μια φορά. Μάλιστα. Και μεταφέρω ακόμα και πάμε στις πιο μικρά μηνύματα, ρε παιδιά. Μου στέλνετε μια σελίδα μήνυμα αν το βλέπω. Είναι ο πόνος του κόσμου γι' αυτό. Είναι ο πόνος, καταλαβαίνω τον και στην ίδια κατάσταση και εγώ μαζί του σήμερα, όσοι δεν ξέρουν. Και επίσης νιώθουν ότι τους πονείς. Ναι, αλλά πρέπει να προλάβουμε, ρε παιδιά. Το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφή. Ανώνυμη και λοιπά θέλει να παραμείνει η κυρία. Μάλιστα πήγα σε εγκεκριμένο λογιστή. Έχω απόδειξη ότι 23 από τις 93.000 είναι υπερχρεώσεις. Δηλαδή αν εγκριθώ από το ΕΣΤΡΙΑ 23 από τις 31 είναι υπερχρεώσεις. Έχει ζητηθεί αναδιάρθρωση. Εξακολουθώ να έχω επιτόκιο 6,5. Τίποτα δεν γίνεται. Έχω μπει στα κοκκίνα δάνεια. Δεν βγαίνω από μέξα. Άλλο το θέμα της αξίας της υποθήκης μου. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Εγώ λέει δεν ζήτησα από την τραπεζά μου να μπω στο εστία, ζήτησα μόνο να μου αφαιρεθούν οι υπερχρεώσεις μου. Μάλιστα. Έχουν σημειωθεί και καταγραφεί όλα. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφοντας θα απαντήσει σε όλους ο κύριος Βότσης. Η αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, άκρος ενδιαφέρον το θέμα που συζητάμε σήμερα, πώς προχωρεί το σχέδιο εστία, το υποεστία, το εστία 2. Μαθαίνουμε και πράγματα σήμερα. Μαζί μας ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο κύριος Άγγελος Βότσης, που αν κρίνω από τα μηνύματά σας, είναι πολλές οι ερωτήσεις και οι απορίες, τις οποίες λύνει και θα συνεχίσει να λύνει. Να διευκρινίσουμε κάτι. Ο κύριος Βότσης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Δεν είναι ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε η κυβέρνηση που λαμβάνει τις αποφάσεις. Και κάποια πράγματα είναι εκλεγμένος βουλευτής, εμείς εκλέγουμε τους βουλευτές, ακούνε οι βουλευτές, καταγράφουν και δουλεύουν στη Βουλή τα αιτήματά μας. Παρακαλώ τονίστε στον κύριο Βότση, λέει η κυρία Στέλλα, ότι η τράπεζα δεν δέχεται να συζητήσει το ενδεχόμενο για αφαίρεση υπερχρεώσεων, διότι η αξία του σπιτιού μου είναι πιο μεγάλη από την αξία του δανείου, φαντάζομαι. Είναι σωστό αυτό? Μια σωστή αναδιάρθρωση ζήτησα. Γιατί να μπω στο εστία με τις υπερχρεώσεις, δηλαδή. Λοιπόν. Είναι δύο κατηγορίες. Να απαντάμε, ναι. Να πάρουμε μαζί όσους ενδιαφέρονται για το εστία 2 και νιώθουν αδικημένοι, διότι εγώ λέει ταλαιπωρούμε και πληρώνω και δεν μπορώ να μπω στο εστία, ή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 ήμουν συνεπής αναλήτης, τώρα δεν είμαι. Για αυτήν την κατηγορία επαναλαμβάνω ότι να κάνει αίτηση, αυτό έχει πει ο Υπουργός στην Επιτροπή Οικονομικών μετά από ερώτηση, άρα επαναλαμβάνω να κάνει αίτηση. Για την άλλη κατηγορία, αυτών που ήταν συνεπής αναλήτης και δεν έχει τρόπο να εξυπηρετηθούν,
Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορείς πάντα όλες οι αποφάσεις που παίρνει να λύνουν το πρόβλημα όλου του πληθυσμού. Εκείνο που σκεφτόμαστε, επαναλαμβάνω, είναι να πιέσουμε τις τράπεζες οι ίδιες να έρθουν να δώσουν ένα μπόνους, μια ανάσα σε αυτό που είναι συνεπής. Τόση υπερκυριαρχία, κύριε Βότση, στις τράπεζες. Η τράπεζα έχει συμβόλαια υπογεγραμμένα, Δημήτρη. Η τράπεζα, όλοι αυτοί που φωνάζουμε, πάμε και μας λέει η τράπεζα, δέστε τι κάνουμε όλοι, και εμείς όλοι. Βάλε υπογραφή στη σελίδα 1, μονογραφή, 5, υπογραφή 5, εκεί που σου βάζω χ, και το κάνουμε ακόμα και σήμερα μετά που καήκαμε. Το κάνουμε όλοι, Δημήτρη. Ακόμα και σήμερα. Αλήθεια. Αυτό που κάναμε αυτό τότε, κάνει την τράπεζα να κρατά ένα χαρτί για να νιώθει ισχυρή. Και εκεί που με ρωτάτε κάποιοι φίλοι, πήγα στην τράπεζα και τους κάνω αυτή την πρόταση και δεν δέχονται. Ξέρετε γιατί δεν δέχονται? Γιατί, όπως το λέμε στα κυπριακά, σε κάποιες από τις περιπτώσεις κάθονται πάνω στα πεύκια, Δημήτρη. Δηλαδή, κρατάει του κυρίου Στέλιου, υποθήκη χωράφι, μισό εκατομμύριο. Ένα βάρο του χαρίσει 10.000 προς 35 που χρωστά. Αφού κρατάει υποθήκη μισό εκατομμύριο, που είναι και χωράφι, και μπορεί να το πουλήσει χωρίς τη συναισθηματική εξαρσή της πρώτης κατοικίας. Ούτε προστατεύεται επειδή είναι χωράφι από τις νομοθεσίες που ψήφισαμε για προστασία της πρώτης κατοικίας. Άρα η τράπεζα αυτό κάνει. Εκεί που νιώθει δυνατή, κρατάει τη δύναμή της. Σου λέει, όποτε και να πουληθεί, εγώ θα αφού 500.000 υποθήκη, όσο και να πάει το χρέος του κυρίου Στέγιου, εγώ θα πάρω τα χρήματα μου, θα τα πάρω. Λέει, για το κούρεμα του εστία, είναι σημαντικό να πω αυτό, εκεί που λέει η ανώνυμη κυρία, 23.000 υπερχρεώσεις από τις 93. Αν η αξία της υποθήκης που έχει η τράπεζα είναι χαμηλή, θα κουρέψει το δάνειο μέχρι εκεί που είναι η αξία της υποθήκης. Άρα αν η αξία της υποθήκης είναι 70.000, τις 23 θα τις κουρέψει η τράπεζα για να μπει στο εστία. Είναι περίπου, είπαμε, το 30%. Εκεί που η αξία της υποθήκης είναι ψηλή και είναι καλυμμένη η τράπεζα, κάθεται πάνω στα πεύκια, στην νομοθεσία, στο πρόγραμμα του εστία που είπαμε δεν είναι νομοθεσία, στο σχέδιο, λέει ότι θα κάνει 5% κούρεμα του δανείου. Μπήκε και αυτό. Δηλαδή, για να ξέρει ο κόσμος, όταν η αξία της υποθήκης που καλύπτεται το τεμάχιο που μπαίνει στο, το δάνειο που μπαίνει στο εστία είναι κάτω από την αξία του δανείου, αν το δάνειο είναι 200.000 και η αξία του ακινήτου είναι 150, θα μιλούμε για τις 150. Οι 50 κουρεύονται. Αν η αξία είναι περισσότερη, κουρεύεται ένα 5% του δανείου, σαν έναν μπόνους, ας πούμε, στον κόσμο για να μειωθούν. Τώρα. Πολλοί κόσμος παρένθεση ρωτά πώς να κάνει, πού να πάει να κάνει την αίτηση για το θα πάει στην τράπεζα να κάνει μαζί με την τράπεζα. Στην τράπεζα του θα πάει. Και το Υπουργείο Εργασίας είναι ο φορέας που θα ακολουθεί. Αν η τράπεζα δεν δεχτεί, μπορεί να πάει στο Υπουργείο Εργασίας να κάνει που άλλη την αίτηση του. Απλά θα έχει άρνηση από την τράπεζα. Και θα κρίνει το Υπουργείο Εργασίας αν τακώσει η τράπεζα σε απέριψε ή όχι. Έχουμε το Υπουργείο Εργασίας όπου μπορεί να γίνει και ένσταση εκεί. Άρα έχει κάποια εργαλεία που θα τα παλέψει. Αλλά το πρώτο βήμα πα στην τράπεζα σου. Πα στην τράπεζα σου που θα πρέπει να μιλάς ήδη με την τράπεζα. Διότι οι τράπεζες έχουν ήδη εκδώσει και ενημερωτικά στις ιστοσελίδες των τραπεζών, αν έχεις δει. Είναι πλέον όλα τα σχετικά. Θα πάει εκεί στον τραπεζίτη σου, αφού είναι κάτι που μαζί θα γίνει. Βοηθούνται και οι δύο. Άρα πρέπει και οι δύο να βοηθήσουν να προχωρήσει αυτή η αίτηση. Ρωτά, λέγουν ξανά όλοι στο ερώτημα είναι τι θα γίνουμε τους συνεπείς, εγώ μου συνεπείς. Ο συνεπής πρέπει να παραμείνει συνεπής. Πρέπει να παραμείνει συνεπής για να μην έχει μπερδέματα και προβλήματα με τις τράπεζες. Από ό,τι είχαν οι 56, λέει, επειδή δεν ικανοποιούνται και οι ανταμείβουμε τους μη συνεπείς δανειολήπτες. Είναι εδώ που σας λέω, στον πληθυσμό υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Πολλοί κόσμος που μας ακούει τώρα λέει, μα τι συζητάμε εστία και εστία. Δεν μπορεί καλή να πληρώσει ο δάνειο του, να το πουλήσει ή το σπίτι του. Ακούμε και αυτό. Η Βουλή Ευαισθησία και η κυβέρνηση προσπαθεί, αλλά οι βουλευτές θεωρώ ότι παλεύουν το κάθε ένας από το δικό του πολιτική ομάδα να πετύχει την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εκεί είναι η ευαισθησία. Δεν θέλουμε να δούμε κόσμο να βγαίνει από τα σπίτια από την πρώτη κατοικία του. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν προστατευτεί, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Αν πάτε πίσω σε όλες τις συζητήσεις, πολλοί έλεγαν πέρσι, πρόπερσι, αντίπροπερσι, θα πουληθούν σπίτια, θα πουληθούν σπίτια. Δεν έχει γίνει αυτό. Δεν επαναπαυόμαστε. Γι' αυτό κάνουμε και το εστία.
Δεν επαναπαυόμαστε ότι δεν πρόκειται να πουληθούν πρώτες κατοικίες, αλλά σίγουρα δεν έχουμε δει αυτό που φοβόμασταν όλοι ή όσοι φοβόντουσαν ότι θα, δεις, θα ξεκινήσουν να βλέπεις κόσμο στους δρόμους γιατί οι τράπεζες τους έβγαλαν έξω. Σίγουρα οι συμπεριφορές των τραπεζών πρέπει να δουν και αυτοί το συμφέρον τους σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα έχουν αναφερθεί, λέει κάποια κυρία, εγώ χρωστούσα 35.000 15.000 λίρες και ναι. Τώρα χρωστώ 280.000 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω από πότε τα χρωστούσε, αν δεν πλήρωνε ποτέ. Η κάθε περίπτωση έχει την ιδιαιτερότητά της, δεν μπορούμε και τώρα χωρίς να έχουμε όλα τα στοιχεία να σχολιάζουμε. Εκείνο που εγώ θα ήθελα να σχολιάσω πριν πάω στις κατακτηστικές ρήτρες, για να πω και εγώ τον πόνο μου μαζί με τον κύριο Ανδρέα Μιχαήλ, είναι ότι ο λόγος που μας ακούνε είναι να προσπαθούμε να προωθήσουμε τα πράγματα με τρόπο συνενετικό, να βρεθούν κάποιες ισορροπίες. Είναι διότι από τη μια έχεις τους δανειολήπτες, από την άλλη έχεις και τους καταθέτες που είναι αυτοί που δίνουν τα χρήματα για να τα παίρνουμε κάποια άλλη να τα δανειζόμαστε. Η τράπεζα δεν συμφέρει σε κανέναν να καταρρεύσει. Αν καταρρεύσει μια τράπεζα, έχεις την υποχρέωση να πληρώσεις τις 100.000 που είναι εγγυημένες, που το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων δεν υπάρχει ακόμη, δεν έχει αυτό το ποσό, ούτε θα το έχει ποτέ αυτό το ποσό μέσα. Παλεύαμε τώρα που ήμουν στο εξωτερικό σε μια σύνοδο σαν εκπέρωση της Βουλής να πείσουμε τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης να κάνουμε ενιαίο μηχανισμό προστασίας καταθέσεων, όπως έχουμε ενιαία εποπτεία και όλες οι χώρες της Ευρωζώνης υπαγόμαστε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προσπαθούμε να πείσουμε τις μεγάλες χώρες, ιδιαίτερα τη Γερμανία, ότι πρέπει να δεχτούν να έχουμε και ενιαίο μηχανισμό προστασίας καταθέσεων. Αν το πετύχουμε αυτό, δεν θα είναι η οικονομία υπό απειλή, ότι ξέρεις, δεν πρέπει να αφήσεις την τράπεζα να τη δημιουργείς προβλήματα και να τουμπάρεις μια τράπεζα. Ή να την αφήσει να τον πάρει, δεν θα την πάρει, αλλά να την αφήσει να τον πάρει, διότι θα τρέχει σαν κράτο να βρει τι 100.000 για τι εγγυημένε καθέσει. Ούτε αυτό υπόλοιπους. Μπορεί να το κάνει. Άρα, ναι. Γι' αυτό προσπαθούμε να κρατούμε όσο το δυνατόν ισορροπίε, σκεφτόμενοι και τον καταθέτη και τον δανειολήπτη και ευρύτερα την οικονομία. Πολλέ φορέ ο κόσμο σου λέει: χτυπάτε τι τράπεζε, δώστε του. Πάλι, ούτε αυτό είναι σωστό, γιατί θα έχει περισσότερα προβλήματα στην οικονομία από αυτά που σου πάνε να λύσει. Θέλω να πάω στον κύριο Ανδρέα Μιχαήλ. Καταχρηστικέ ρήτρε. Ναι. Σαν πριν αναλάβω την Προεδρία τη Επιτροπή Οικονομικών, ήμουν πρόεδρο τη Επιτροπή Εμπορίου. Τρεις φορές έχω στείλει επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα και ζήτησα να προχωρήσουν αυτές οι υποθέσεις στο δικαστήριο. Γιατί πώς είναι το θέμα με τις καταχρηστικέ ρήτρε. Γίνεται καταγγελία από έναν πολίτη στην Υπηρεσία Προστασία Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου. Υπάρχουν γνωματεύσεις, αποφάσεις της Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου που λένε ότι για αυτές τις τράπεζες έχω δει ότι υπάρχουν 14 καταχρηστικές ρήτρες σε αυτό το συμβόλαιο. Τι σημαίνει καταχρηστική ρήτρα? Σημαίνει πρόνοιες του συμβολέου που αδικούν, ας το πούμε, τον αδύνατο. Είναι υπέρ του ισχυρού. Ποια είναι η διαδικασία όμως για να τις αφαιρέσει η τράπεζα? Ή το κάνει εθελοντικά, όπως πετύχαμε σαν Επιτροπή Εμπορίου με τη βοήθεια του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου εκείνο το σκανδαλάκι με τις 360 και 365 μέρες, ότι χρέωναν τόκο για 360 μέρες και ίσπραχναν για 365, δέχτηκαν οι τράπεζες και το αφαίρεσαν. Αν δεχτούν. Επειδή τους τα έβγαλε στη φορά ο Επιτρόπος. Αλλά αν δεχτούν την απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, λύνεται το πρόβλημα εκεί. Αφαιρείται η καταχρηστική ρήτρα. Πολλές φορές λύνουν και έχουν δώσει και χρήματα πίσω όσον αφορά τις περιπτώσεις του συνεργατισμού που υπήρχαν κάποιες υπερχρεώσεις και το ανακάλυψε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος. Εκεί που η τράπεζα λέει: εγώ διαφωνώ, δεν είναι καταχρηστική αυτή η ρήτρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Να πάει με τον δικηγόρο σου, σαν Υπουργείο Εμπορίου, στο δικαστήριο και να καταγγείλει. Ωστόσο, είχα και μηνύματα από τηλεθεατές μας ότι αποτάθηκαν στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, πέρασαν οι 9 μήνες που είναι η προθεσμία ότι θα τους απαντήσει και δεν είχαν απάντηση, λέει. Έχω πολύ καλή εικόνα για τη λειτουργία του Γραφείου του Επιτρόπου. Δεν ξέρω την περίπτωση αυτή. Ναι. Θα μπορούσε να επιμένουν ξανά να δούμε αν η περίπτωση τους περιλαμβάνεται σε αυτούς που έχει δια νόμου υποχρέωση να απαντά ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος. Γιατί υπάρχουν όρια στο ποσό του δανείου που μπορεί να χειρίζεται ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος. Όμως είμαι βέβαιος ότι σίγουρα θα έπρεπε να απαντήσει και αν ήταν εκτός ορίου, ότι για ποιο λόγο δεν σας απαντώ. Εντάχει να απαντήσουμε, διότι έχω κλείνω στον Ανδρέα τον Μιχαήλ να πω ότι. Ο δικηγόρος μας που είναι η νομική υπηρεσία που έπρεπε να πάει δικαστήριο και να ζητήσει από το δικαστήριο απόφαση και τιμωρία ή θεραπεία δεν το πήρε ακόμη.
Κακώς. Και όταν το φέραμε στη Βουλή την υπηρεσία αυτή που θα έπρεπε, τη νομική υπηρεσία, του λειτουργού, μας είπαν είμαστε πνιγμένοι, έχουμε πολλή δουλειά και ασχολούμαστε με κάποιες περιπτώσεις που αφορούν τους developers, όχι τις τράπεζες. Και όταν τις τελειώσουμε αυτές, τις τελειώσανε πριν κάποιους μήνες κάποιες περιπτώσεις, θα πάρουμε τις τράπεζες. Ακόμη θα τις πάρουν τις τράπεζες. Και σας λέω, έχω στείλει τρεις επιστολές στον έντιμο Γενικό Εισαγγελία, δεν πήραμε απάντηση. Και κάθε λίγο και λιγάκι στην Επιτροπή Εμπορίου, που είμαι πλέον μέλος, αναδεικνύουμε αυτό το θέμα και λέμε πρέπει η νομική υπηρεσία να κάνει τη δουλειά της. Απάντηση είναι ότι είναι πνιγμένοι, δεν έχουν. Και δυστυχώς όλα τα θέματα που αφορούν τις τράπεζες, όλα τα θέματα, αυτό είναι το παράπονο μου και αυτό διαμαρτύρομαι με τη βοήθεια του κυρίου Μιχαήλ που το έχει δείξει, είναι ότι τα θέματα που αφορούν τις τράπεζες χρονίζουν στα δικαστήρια. Ναι. Χρονίζουν. Ναι, ναι, και είναι εδώ κάτι, το κράτος και η νομική μας, οι θεσμοί, που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη, πρέπει να δουν αυτό το θέμα. Λοιπόν, λίγο πολύ απαντήσαμε τα περισσότερα. Θεωρώ πως ναι. Ένα λεπτό, ο κύριος τελευθεατές μας, ο οποίος δεν θέλει να δώσει όνομα, εντάξει, εγώ το βλέπω, αλλά να μην το αναφέρω, λέει. Μιλάμε από όνο ψυχής ο άνθρωπος, έστειλα, λέει, 4 στρατιώτες. Από το 12 μέχρι το 19 τα έξοδα πολλά, πόλεμος στους μικρομεσαίους, ανοίγω στους μικρομεσαίους, μας διέλυσαν, μας έκλεισαν. Εμείς προσφέρουμε στον τόπο μας, αγαπάμε τον τόπο μας και το ευχαριστώ είναι να χάσουμε και τα σπίτια μας. Τι γίνεται, λέει κύριε Βότση, νομίζω ότι ζούμε σε ένα ηφαίστειο το οποίο θα εκραγεί. Δεν αντέχω άλλο και όπως εμένα και πολλοί άλλοι, λέει ο άνθρωπος. Η κυρία Μαρία... Λέει τον πόνο του άνθρωπος. Και έχει δίκιο. Το θέμα είναι που να το βρει. Δεν ξέρω την κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω. Για τους μικρομεσαίους, η δική μου, αν θέλεις, παρέμβαση που θα κάνει εδώ και πολλά χρόνια, αφορούσε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον πόλεμο που έχουν δεχτεί μέσω της κατάργησης της αργίας της Κυριακής. Έκανα μάχη για αυτό το πράγμα. Θυμάμαι. Είναι από τα λίγα θέματα που δεν έχω καταφέρει τόσα χρόνια που ασχολούμαι στα κοινά να πετύχω, γιατί δυστυχώς δεν μπορείς μόνος σου να αλλάξεις τον κόσμο. Ένιωσα πολύ μόνος σε πάρα πολλές μάχες μαζί με κάποιους φίλους. Και αυτό μας το λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, βουλευτής εδώ και χρόνια. Σκεφτείτε λοιπόν. Παλέψαμε τι. Τον υπόλοιπο κόσμο. Παλέψαμε που το δικαίωμα των εργαζόμενων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων την Κυριακή να κλείνουν οι επιχειρήσεις. Τα γενικά καταστήματα, όχι τα ειδικά. Όχι οι φούρνοι, όχι τα περίπτερα. Ναι, ναι. Τα γενικά καταστήματα. Ναι. Όπως ήταν παλιά η νομοθεσία. Δυστυχώς μπήκαμε σε μια ξέφραγο αμπέλι, εξελίχθηκαν τα πράγματα με τις νομικές διαδικασίες που ψηφίσαμε στη Βουλή, που μας πήρα στο Ανώτατο, που το Ανώτατο είπε πρέπει να τα βρείτε μεταξύ σας και εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση αυτή που τους συμφέρει και είναι όλοι ανοιχτοί όποτε θέλουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα malls, δεν μπορούν να αντικαταστούν τις μεγάλες υπεραγορές, οι μικροί. Όλο ένα γευθύνουν και χάνονται. Έτσι. Και ξεκινούν τα δάνεια, τα προβλήματα και δυστυχώς η κυβέρνηση, να το πούμε αυτό, η συγκεκριμένη κυβέρνηση που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματιών, δυστυχώς έχει αφήσει τα πράγματα έτσι. Έκανα μια προσπάθεια ακόμη να ξαναδώσουμε στην Υπουργό πίσω το διάταγμα που της πήραμε σαν Βουλή για να καθορίσουμε εμείς τον νόμο. Και μας πήραν δικαστήριο και στάλωσαν τα πράγματα και λέει τώρα δεν μπορεί να μας το δώσετε πίσω ή δεν μπορεί να το πάρουμε πίσω με κάτι νομοτεχνικά κόλπα που δεν ξέρω πώς βγαίνουν από μέσα. Και βολεύονται όλοι, όλοι ανοιχτοί. Βλέπουμε την Κυριακή να χάνεται ο τζίρος από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να πηγαίνει στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Και εφόσον κάποιοι βολεύονται και η συγκεκριμένη η σημερινή κυβέρνηση βολεύεται από αυτό, είναι εκεί τα πράγματα. Τα τελευταία δύο λεπτά αυτών που είπε ο κύριος Βότσης είναι όλα τα λεφτά που λέμε, έτσι. Είναι το κοινό μυστικό. Είναι η όλη αλήθεια. Κυρία Μαρία εδώ μας λέει κάποια πολιτικά πρόσωπα, πρώην και νυν, επιχειρηματίες, πήραν δάνεια πολλών χιλιάδων και εκατομμυρίων. Θα μπουν και αυτοί, λέει, στο εστία. Ακούσαμε για διαγραφές, ακούσαμε για διευκολύνσεις. Για τον απλό κόσμο τι γίνεται. Επίσης κάποιοι συμπολίτες μας με οικονομική ευρωστία που πήραν μεγάλα δάνεια δηλώνοντας το όνομα συγγενούς προς παραπλάνηση, ποια υπηρεσία μπορεί να κάνει διερεύνηση να μην μπουν στο σχέδιο? Δεν μπορούν να μπουν στο σχέδιο αυτές οι περιπτώσεις, γιατί μιλάμε για δάνεια πέραν των 350.000 προάνως. Μάλιστα. Αλλά και για τους πολιτικούς που αναφέρετε, υπάρχει περιβόητη προσπάθεια που γίνεται να εκτεθούν όσοι είτε πήραν χαριστικά δάνεια, είτε δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους.
Μπλέξαμε και πάλι εδώ, ακούσε εκείνη, είναι προσωπικό απόρριτο. Δεν μπορώ να. Ναι, ναι, μάθαν όλοι τώρα με το προσωπικό είναι απόρριτο. Είναι εδώ, νέο κόλπο. Ναι, ναι, ναι. Έχουν δοθεί στοιχεία στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, σε κλειστή συνεδρία. Παραδόξως δεν έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα. Είναι καμιά φορά που προτιμά να διαρρεύσουν κάποια πράγματα για να ξεκαθαρίζει ο καθένας τη θέση του. Αλλά... Επιτροπή Ελέγχου είναι πρόεδρος ο κύριος Σκουλίας. Ναι, θα μπορούσε να. Μα τον πήραμε τελευταίως μια, δυο, τρεις φορές. Του στείλαμε και να γίνουν κάποια σχόλια τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που έχουν αφήσει. Μετά τις εξαφανίστηκε. Ελπίζω από αέρος να ακούσει και να μας απαντήσει. Φίρτατε Ζαχαρία. Ο κύριος Γιώργος, καλησπέρα σας. Θέλω να ρωτήσω για μια περίπτωση, λέει. Αρχικό δάνειο 350.000. Υπόλοιπο δανείου 280. Από το Σεπτέμβριο του 2017 αναδιάρθρωση δανείου για 2 χρόνια με μειωμένη δόση. Εκτίμηση ακινήτου 550 και αναγκαστική αξία πώλησης 410. Σε περίπτωση που παραχωρήσω το ακίνητο στην τράπεζα για διαγραφή χρέους και να μου δώσει άλλο ακίνητο στην διαφορά που θα προκύψει, θα υπάρξει και φορολογία? Και ποιο ποσό της εκτίμησης πρέπει να διαπραγματευτώ? Ρωτήστε παρακαλώ τον κύριο Βότση αν μπορεί να με συμβουλεύσει. Για το αν θα υπάρξει φορολογία, έχω την εντύπωση ότι μια πρόταση νόμου που έχει καταθέσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός για συζήτηση στην Επιτροπή, πέραν των άλλων που έχω πει ότι υπάρχει μια πρόταση για να υπάρξει παράταση ότι όταν δώσεις δάνειο στην τράπεζα για να εξοφλήσεις μη εξυπηρετούμενο δάνειο, όταν δώσεις ακίνητο στην τράπεζα για να εξοφλήσεις μη εξυπηρετούμενο δάνειο, οι φορολογίες, έχεις ελάφρυνση από τις φορολογίες τις αντίστοιχες. Έχουν τεθεί 7 προτάσεις για παράταση αυτών των φορολογιών και μια 8η πρόταση που ακόμη δεν ξεκίνησε η συζήτησή της. Έχω την εντύπωση ότι είναι αυτό που λέει ο φίλος και θα το δούμε, θα ενημερωθεί σύντομα όταν θα ξεκινήσει η συζήτηση στην Επιτροπή. Τάκης Ονησηφόρου, αντιπρόεδρος του κινήματος Δανειοληψών. Κύριε Τάκη μου, να μιλήσουμε από εβδομάδος, να έρθετε να τα πούμε εδώ. Γιατί οι τράπεζες δεν εφαρμόζουν τον κώδικα δεοντολογίας της Κεντρικής Τράπεζας, πρώτο. Δεύτερο, γιατί οι δανειολήψες να μην έχουν το ίδιο δικαίωμα με τα funds που αγοράζουν τα δάνεια στο 30%. Οι δανειολήπτες έχασαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους και έχουν απομιστεί τη φορολογία για να στηριχτούν οι τράπεζες. Είναι άδικο. Λέει εδώ. Είναι το γνωστό θέμα που ο σύνδεσμος του κυρίου Νησηφόρου βάζει συνεχώς. Οι τράπεζες λένε ότι εφαρμόζουν τον κώδικα της Κεντρικής και ότι ο πολίτης στο τέλος της ημέρας, γι' αυτό προσπαθήσαμε και εμείς με τις νομοθεσίες που ψηφίσαμε και έχουν γίνει ένα πομπή για αναφορά στην έχεια στον άτοτο, να πούμε ότι η τράπεζα δεν εφαρμόζει τον κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας, να μην μπορεί να προχωρήσει. Να είναι δικαίωμα του πολίτη με αυτό το δεδομένο να πάει δικαστήριο και να σταματήσει εκποίηση. Δυστυχώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κάνει ένα πομπή και μετά αναφορά το αντίστοιχο νόμο στο δικαστήριο. Όσον αφορά αυτό με τα funds, είναι ένα ερώτημα που όλοι υποβάλλουμε. Η απάντηση είναι ότι την ώρα που πουλιέται ένα σύνολο κάποιων δανείων, δεν είναι συγκεκριμένα με το ένα που πουλιούνται. Δεν μπορεί η τράπεζα να μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνει την ίδια πρόταση στον καθένα, γιατί τα δάνεια τα πουλά σαν πακέτο. Και αν αύριο όλοι ακούσουν ότι η τράπεζα κάνει έκπτωση σε όλα τα δάνεια κούρεμα, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πληρώνει κανένα τις υποχρεώσεις του. Ή μπορούσαν να πληρώσουν, να μπουν κάποια λεφτά, να γίνει μια λύση. Η δική μου εισήγηση προς τις τράπεζες και προεκλογικά στις προεδρικές είχαμε ακούσει ακόμη και για διαγραφή μέρους ποσού δανείων. Εκεί που γίνεται δια νόμου διαγραφή δανείου είναι σε εκείνο που είναι αφαιρέγγυος. Όποιος αποδείξει ότι έχει μπει στη διαδικασία της αφαιρεγγυότητας, δηλαδή δεν έχει από τον ήλιο μοίρα, να το πούμε απλά, και κηρύξει πτώχευση, μπορεί να διαγράψει μέχρι 30.000, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι 35. 30.000, όχι, είναι ή 30-35.000 ευρώ από τα δάνεια του. Μάλιστα. Υπάρχει αυτό το. Ο κύριος Θεόδωρος μας λέει εδώ να βγουν οι αρχές να καταγγείλουν τις μεγακολοκαρχαρίες κάθε εβδομάδα με μεγάλα ποσά και να δούμε αν δεν λυγίσουν αυτοί οι σεβασμός στους εργαζόμενους. Κύριε Θεόδωρε μου, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι τράπεζες ποιοι είναι οι. Πώς τους λένε, οι θεσμικοί κακοπληρωτές. Άμα δεν γνωρίζει, τα έχει στα κομπιούτερ της τράπεζα. Όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι. Ο κύριος Σοφοκλής που μας παρακολουθεί ήταν ο πρώτος τηλεθεατής που βγήκε. Έχει παράπονο ότι δεν απαντήσαμε στην ερώτησή του. Και ο κύριος Σοφοκλής είπε. Ναι. Και ψήφισαν το εστία. Απάντησα ότι το εστία. Ναι. Ο κύριος Σοφοκλής εννοούσε. Τον νόμο πιστεύω, τον νόμο μπράβο που είχε ψηφιστεί από Δύση Δίκο. Ωραία. Θεώρησε ότι απάντησα ότι. Για τα επόμενα που έπαθει ως εργολάβος, ως έτσι και. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ανήκετε και εσείς στην κατηγορία που ανήκουμε όλοι. Κύριε Σοφοκλή, μιλούμε για την νομοθεσία του 18. Για τα καλά.
Η νομοθεσία του 18, η οποία ψηφίστηκε. Τι άλλαξε. Πριν το 18, όταν υπήρχε μια διαδικασία εκποίησης, μπορούσε κάποιος να μην κάνει καμία κίνηση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του μη εξυπηρετούν δανείου του, κάποιο δανειολήψης, και είχε το δικαίωμα να πάει την τελευταία μέρα στο δικαστήριο, να πει διαφωνώ με το ποσό που λέει η τράπεζα ότι χρωστώ, και με αυτόν τον τρόπο σταματούσε όλη η διαδικασία. Και ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που παρακολουθά την κυπριακή οικονομία, και λέει ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να γίνει καμία εκποίηση. Άρα, εσείς που βάζετε υποθήκες στην Κύπρο, η αξία των υποθήκων σας πρέπει να μηδενιστεί. Και σημαίνει ότι όλα τα δάνεια που έχουν οι τράπεζες με αξία υποθήκη θεωρούνται ότι δεν μπορούν να εισπραχτούν. Με αποτέλεσμα την κατάρρευση του συστήματος. Άρα η επιλογή ήταν ή αλλάζεις αυτή την νομοθεσία, και αυτό κάναμε. Δυστυχώς, όπως έχει γίνει η νομοθεσία με την αλλαγή, και το ότι τα δικαστήρια την ώρα που πάει κάποιος να γλιτώσει το σπίτι του από εκποίηση, λένε επειδή η τράπεζα είναι φερέγγυος και να δικαιωθεί ο δανειολήπτης μετά από 5 χρόνια, θα μπορεί η τράπεζα να το αποζημιώσει. Δεν δίνει τη θεραπεία της αναστολής της εκποίησης. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε τώρα. Αλλά η απόφαση του 18 θεωρώ ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή. Και μπορεί 2-3 κόμματα τότε να την υποστήριξαν. Αλλά πολλές φορές στη Βουλή ψηφίζουμε και αυτοί που δεν ψηφίζουν παρακαλούν να βρεθούν κάποιοι άλλοι για να γίνουν 29 ψήφοι που χρειάζονται για να περάσει κάτι. Γιατί δυστυχώς οι τράπεζες μας δεν ελέγχονται από την Τράπεζα, Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλέον. Είμαστε μέρος του ευρωσυστήματος, έχουμε άλλους να μας ελέγχουν. Έχουμε τους διεθνείς οίκους να μας κατατάσσουν στο που βρισκόμαστε και να καθορίζουν πώς αγοράζουμε το χρήμα σαν κράτος, πώς δανειζόμαστε το χρήμα. Λόγια, σαν κράτος. Είμαστε εγκομμένοι, φίλες και φίλοι. Και επειδή η ποινή μας καθορίζεται στο ευρύτερο οικονομικό μοντέλο που λειτουργεί στον κόσμο, ο καθένας μπορεί να έχει την αντίληψη του, τη διαφωνία του, είτε μας αρέσει είτε όχι. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέρος της Ευρωζώνης και εμπήκαμε πλέον σε αυτή την οικογένεια. Και πρέπει να ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες. Περνούμε. Λοιπόν, σκέφτομαι ότι αν δεν είμαστε στην οικογένεια, Δημήτρη μου, θα ήμασταν καλύτερα. Τούτο είναι αλήθεια. Θα ήμασταν καλύτερα με μια λίρα που θα ήταν ένα γλωσσοσκούφι στο όλο σύστημα της κρίσης. Μεγάλο κεφάλαιο για άλλη εκπομπή αυτό. Πρέπει να πω στο δεύτερο και τελευταίο μας διαφημιστικό. Τηλεθεάτρια που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της. Έχει δίκιο. Είχε δει το φως της δημοσιότητας και δεν ήταν μόνο το πρόσωπο που αναφέρεται. Αγαπητή τηλεθεάτρια, αναφέρεται στο όνομα, είχε δανειστεί λέει 1,4 εκατομμύρια και χρωστά τις 800.000. Τα άλλα όλα σε μια νυχτή βρήκαν τρόπο και τις τα διέγραψαν. Ο κύριος Λευτέρης, εάν δεν ξεσηκωθεί ο κόσμος δεν γίνεται τίποτα. Ξυπνάτε, χθες κάναμε μετακόμιση ανθρώπου που το πήρε το σπίτι του η τράπεζα. Και γνωρίζω τον κύριο Λευτέρη, δεν λέει ψέματα, είναι αλήθεια. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Λοιπόν, για να δω αν είναι νέα ερώτηση αυτή. Όχι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο και τελευταίο μας διαφημιστικό. Και με την επιστροφή μας, τα λίγα λεπτά που μας απομένουν, ελπίζω να πάρουμε ακόμα 2-3 άτομα τηλεφωνικώς και θα έχουμε καταληκτικά σχόλια από τον κύριο Βότση, διότι 7 και 20 κλείνουμε. Σε λίγο πάλι μαζί. Η αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, έχουν σπάσει τα τηλεφώνα, πολλά τα τηλεφωνήματα, πολλά τα μηνύματα. Τα μηνύματα τα γραπτά έχουν μεταφερθεί όλα, τα τηλεφωνήματα κάποια θα κόψουν πίσω. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Άγγελος Βότσης, μας απομένουν ούτε 10 λεπτά. Και έχουμε πει και συζητάμε εδώ για όλα. Σχέδιο εστία, δανειολήπτες, τράπεζες, νόμοι, κανονισμοί. Ας θυμηθούμε να πούμε και στο τέλος κάτι για το Ταμείο Προστασίας Καταθετών, Ταμείο Αλληλεγγύης. Συγγνώμη, Ταμείο Αλληλεγγύης. Το σημειώνω για να μην ξεχάσω. Το οποίο ως γεγονός, τι έγινε με αυτή την ιστορία. Να σας πω γιατί προσπαθώ και γι' αυτό. Πάμε για να μην χάνω χρόνο, Λάρνακα, να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα μου, καλησπέρα, έτσι σύντομα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κύριε Βότση, ποια είναι η γνώμη σας με την πρόταση νόμου του DC για τους κακοπληρωτές ενοικιαστές, διότι έχει κάνει με τα πάντα.
αν κάποιοι δεν κυρώνουν, δυσκολευόμαστε και εμείς ως ιδιοκτήτες με τη σειρά μας να κυρώνουμε τις τράπεζες. Έχω ήδη δηλώσει δημόσια εδώ και ένα χρόνο όταν ξεκίνησε, μετά που ξεκίνησε η πρωτοβουλία των συναδέρφων, έχω πει ότι αυτό το θέμα πρέπει επειγόντως να ρυθμιστεί. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που τον εκμεταλλεύονται κάποιοι επιτίδιοι ενοικιαστές, κυρίως ηλικιωμένοι είναι οι ιδιοκτήτες που ζουν από το ενοίκιο και το ότι δεν το παίρνουν έχουν αλυσιδωτές αντιδράσεις και προβλήματα ήδη. Γι' αυτό πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το θέμα, με κοινωνική ευαισθησία βεβαίως, αλλά να μην εκμεταλλεύονται κάποιοι την αδυναμία της νομοθεσίας και να μένουν στα σπίτια απλήρωτα ενοίκια, περνούν οι μήνες, περνούν τα χρόνια και στο τέλος για να βγει από μέσα πληρώνει και από πάνω ο ιδιοκτήτης. Θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν είναι στη δική μου επιτροπή, το ανέλαβε η Επιτροπή Νομικών, αν δεν κάνω λάθος. Και δυστυχώς, παρόλο που έχω ζητήσει πολλές φορές να δω τι γίνεται με αυτό το θέμα, περνούν οι μήνες και δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί. Δεν είναι στην επιτροπή μου, αλλά σας λέω ότι και δημόσια υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια. Κύριε Ανδρέα, με ευχαριστώ. Να ακούσουμε την κυρία Στέλλα επίσης. Κυρία Στέλλα, μου καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, σας ακούμε. Εμείς που πληρώνουμε τα χρέη μας, που σφιγγούμαστε, ποιο είναι το. Το ίδιο ερώτημα. Δεν κινδυνεύετε από εκποίηση της περιουσίας σας. Δεν κινδυνεύετε από το να χάσετε. Ναι, αλλά στερούμε τα πάντα. Και καλά κάνετε με την έννοια ότι δεν μπαίνετε στη διαδικασία η τράπεζα να σας κρατάει, να σας απειλεί, να σας κυνηγά. Ναι, αλλά εξήκωσου, κύριε Βότση, είναι το γνωστό θέμα, Δημήτρη, αλλά επαναλαμβάνω. Τι να πούμε τώρα. Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης, κυρία Στέλλα μου. Ούτε της κυβέρνησης είναι θέμα. Είναι θέμα των συμβολέων που πάμε και υπογράφουμε, των ανοιγμάτων που κάνουμε σαν πολίτες. Το λέγαμε στο διάλειμμα. Ναι, πρέπει όλοι να γίνουμε πιο προσεκτικοί. Έκαμε μεγάλο άνοιγμα, ναι, κυρία Στέλλα. Δεν ξέρω αν το άνοιγμα. Σφίχτου είναι να σπάσει η γυναίκα όπως το περιβάλλον. Όταν λέμε όμως όλοι μας, και λέω όλοι για να μην μιλώ στην κυρία Στέλλα τώρα, ότι βγαίνει η ψυχή μου για να πληρώνω αυτή τη δόση. Πρέπει να ξανακάνουμε τους προγραμματισμούς μας. Να ζούμε τη ζωή μας χωρίς αυτό το βραχνά που πάμε όλοι και βάζουμε στο λαιμό μας των μεγάλων δανείων. Το κάναμε στο παρελθόν. Όλοι, φυσικά τα προβλήματα είναι του παρελθόντος. Ναι. Και κυρία Στέλλα, μου ολοκληρώσατε. Μεγάλα, κύριε Βότση. Εμείναμε ανέργοι. Είναι τα προβλήματα που έχω δημιουργήσει. Κύριε. Τώρα, θεωρώ ότι με την αντιμετώπιση της ανεργίας των βαθών που φαίνονται από τους δείκτες ότι έχει μειωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δυστυχώς τους νέους επιστήμονες ακόμα παραμένει, αλλά έχει μειωθεί γενικά η ανεργία. Εκεί μπορεί ο κόσμος βρίσκοντας δουλειά. Κυρία Στέλλα μου, αν δεν μαζευτούμε καμιά τριανταριά, εικοσαριά, σαρανταριά χιλιάδες πολίτες και να βγούμε στους δρόμους και να διαμαρτυρηθούμε, να επισπευθούν κάποια πράγματα, να δουν κάποιοι με έναν πιο καλό κλίμα. Τους δανειολήπτες, τους ανθρώπους που έμειναν άστεγοι, τους ανθρώπους που έμειναν άνεργοι. Άνεργοι. Εδώ γίνονται εκδηλώσεις για το Κυπριακό και μαζεύονται χιλιάδες. Γι' αυτόν το λέω. Τη μέρα του κουρέματος εμείς έκαναμε καρναβάλια. Είναι να παλουθέτε να σας πω δηλαδή. Βλέπουμε και τις δικές μας ευθύνες. Και έχουμε γίνει όλοι κριτές και επαναστάτες του καναπέ. Η επανάστασή μας στην Κύπρο είναι να αλλάξουμε τον τόπο του καναπέ. Αυτό είναι. Διότι ίσως να σπάσω αν δεν το πω. Κυρία Στέλλα, με ευχαριστώ. Δεν έχω χρόνο για άλλα αυτά για τηλεφωνήματα. Να πούμε για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Να πούμε για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Τι έγινε αυτή η ιστορία. Το λέω γιατί, αν θέλει να κλείνοντας και την εκπομπή αυτή. Όσα δεν απαντήσαμε, όσα ιδέες βγήκαν, επόμενη φορά λυπάμαι. Να πω ότι 70 λεπτά είναι καθαρός χρόνος η εκπομπή. Να προσωποποιήσω και λίγο την εκπομπή, αφού με έχεις καλέσει εδώ μόνο μου σήμερα. Να πω το εξής. Ανέλαβα αυτή την Προεδρία αυτή την Επιτροπή στην πρώτη του χρόνου. Ναι. Και έχω πει ότι στο λίγο χρόνο που μένει μέχρι την ολοκλήρωση της πολιτικής μου σταδιοδρομίας όπως τη ξέρουμε σήμερα, θα προσπαθήσω τουλάχιστον να ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο που η κρίση τον έφερε να είναι είτε μη εξυπηρετούμενο τα δάνειά του. Γι' αυτό προσπαθούμε για το εστία, γι' αυτό προσπαθούμε για τις εκποιήσεις, γι' αυτό προσπαθούμε για τους κουρεμένους, τους αξιόγραφους. Το Ταμείο Αλληλεγγύης ήταν εκεί και σαν όνομα. Ναι. Το παλέψαμε. Προσωπικά έκανα και εκβιασμό που δεν είναι του χαρακτήρα μου στη Βουλή και είπα ότι δεν θα ψήφισα τους προϋπολογισμούς αν δεν έμπαινα χρήματα σε αυτό το ταμείο. Και μπήκαν χρήματα. Ξεκίνησε. Πολύ λίγα σε σχέση με τα τι έχουν κουρευτεί και τι έχουν χαθεί από τα αξιόγραφα και από τους καθένα. Πόσα μπήκαν. Έχουν μπει μέχρι σήμερα 55 εκατομμύρια και ακίνητα αξία 100 εκατομμύρια. Ξεκινήσαμε από κάπου.
Τώρα είναι στη διαδικασία, έγινε επιτροπή, ξεκίνησαν οι συναντήσεις. Είμαι σε επαφή με τους φορείς και με τους σύνδεσμους καταθετών και με τους σύνδεσμους αξιογράφων για να δούμε πώς αυξάνεται αυτό το ποσό μέσα από τον προϋπολογισμό. Και έχουν σταλεί επιστολές στους υπουργούς για να δούμε πόσα θα μπουν στο φετινό προϋπολογισμό. Και μόλις αρχίσουν να μαζεύονται χρήματα που να δώσουν μια πρώτη ανάσα, έχω την άποψη ότι πρέπει να αρχίσουν να εκταμιεύονται ποσά. Θεωρώ ότι είναι λίγα τα χρήματα ακόμη, αλλά είναι ένα πρώτο μέτρο για να αρχίσουν οι πληγές πολύ λίγο να επουλώνονται. Όταν ξεκινήσεις από κάπου να επουλώνεις, θα φτάσεις και σιγά σιγά. Τώρα έγινε μια αρχή και με αυτό το θέμα. Άρα λέγω ότι στόχος είναι και αυτοί οι άνθρωποι να νιώσουν ότι κάτι προχωρά. Και το νιώθουν, πιστεύω. Και η του εστία, οι δικαιούχοι δανειολήπτες των μη εξυπηρετούμενων δανείων να νιώσουν ότι κάνουμε όσο μπορούμε σαν Βουλή την προσπάθεια μας να πιέσουμε, να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να βρούμε κοινούς δρόμους. Θα το κάνουμε αυτό μέχρι και τη λήξη της συνδίας μας και ελπίζω να έχουμε αποτελέσματα και να μην είναι απλά έτσι να περνά ο χρόνος χωρίς να βρίσκει ο κόσμος θεραπείες στα προβλήματα του. Έστω. Κύριε Βότση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Ευχαριστώ εδώ. Για την πρόσκληση. Στη διάθεση να σας ενημερώνουμε και εσάς και τον κόσμο πώς προχωρούν τα πράγματα. Δευτέρα θα παρακολουθούμε. Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις και αρχές του Νιόβρη επόμενη, μέχρι να ολοκληρωθεί οι αιτήσεις του εστία, να δούμε πόσες είναι, πώς προχωρούν οι νόμοι των εκποιήσεων με την πρόταση που θα μας φέρει η Κεντρική Τράπεζα. Να αρχίσουμε να νιώθουμε, εφόσον η οικονομία που πάει καλά, ναι, πάνε καλύτερα τα πράγματα, να αρχίσει και ο πολίτης να νιώθει αυτό το πάμε καλύτερα. Να εισπράξει και ο πολίτης ένα μικρό αντάλλαγμα των θυσιών. Τώρα έτσι, που μπορούμε, μέρος των θυσιών να αρχίσουν να ανταποκρινόμαστε σαν πολιτεία προς αυτές τις θυσίες. Μάλιστα. Και να μην τα υποφελούνται μόνο κάποιες οικογένειες. Που ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε, που συμμετείχατε. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο καθημερινά η αλήθεια καίει στις 18:00. Καλή συνέχεια σε όλους σας.